Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική, η Νέα Αρτάκη δεν κατάφερε να σκοράρει και έμεινε στο μείον 7 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έπρεπε να περάσουν 25 λεπτά για να δημιουργηθεί η πρώτη αξιόλογη φάση στο μάτς, με το Χατζηστάμου να βρίσκει την μπάλα ιδανικά στρωμένη μπροστά του, αλλά να σουτάρει ψηλά out. Στο επόμενο λεπτό, ο Μαργαρίτης υπό την πίεση του Καραμπά έχασε τον έλεγχο της μπάλας και ο Ντουμάνης μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Στο 34, εκτέλεση φάουλ του Ζαχαρόπουλου, ο Σταυρίδης έχασε την μπάλα, το σουτ του Τσούπρου κόπηκε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή από τον Καρτσαμπά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Ευβοιώτες χάθηκε στο 38. Μακρινή παλιά του Τσούπρου, πάσα πάρε βάλε του Παπαδάκη στο Ζιγκερίδη, που έκανε απογοητευτικό τελείωμα στα χέρια του Σταυρίδη. Τρία λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, ο Τσατσαρόνης έδωσε για τον Παπαδάκη, που από πλάγια θέση σούταρε εκτός εστίας. Στο 51 η μπάλα έφτασε στο Μαργαρίτη, που τελείωσε τη φάση με τον Ντουμάνη σε καλή θέση να μπλοκάρει. Στο 63 ο Παπαδάκης βρέθηκε στο έδαφος, ο διαιτητής Δημητρακόπουλος του έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Μετά από λάθος πάσα, ο Κόλλας στο 71ο λεπτό βρήκε χώρο και προχώρησε, το σουτ που έκανε δεν ανησύχησε τον Ντουμάνη. Νέα καλή στιγμή για τον Εθνικό στο 84, ωραία κυκλοφορία με τον Κατσαμάγκα να γυρίζει παράλληλα στην περιοχή, το σουτ του Κατσιάμπα πέρασε λίγο πάνω από την εστία. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παπαδάκης επιδίωξε και πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Τελικό αποτέλεσμα 0-0, οι Ευβοιώτες αγνοούν τη νίκη από την έκτη αγωνιστική, όταν και πήραν το τρίποντο άνευ αγώνα από τον Αετό Μακρυχωρίου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα της Αρτάκης, που πριν από κάποια χρόνια αγωνίστηκα και για ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα. Εύχομαι να πετύχουν τους στόχους τους και περνώντας το παιχνίδι να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναν, κατάθεση ψυχής, κατάθεση δυνάμεων και για την καλή απόδοση που είχαμε στα 75 λεπτά του αγώνα. Τι εννοώ, από το 0 μέχρι το 30 ήμασταν πολύ καλοί, πατήσαμε πολύ καλά στο γήπεδο, για 15 λεπτά χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού τον οποίο είχε η Νέα Αρτάκη και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλή, πολύ καλή. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, ένα κλασικό παιχνίδι γάμα εθνικής. Παίζαμε μια καλοδουλεμένη ομάδα γάμα εθνικής με έμπειρους ποδοσφαιριστές αλλά και με κάποιους άλλους με πάρα πολλή ενέργεια. Μας μένει η πικρία του παιχνιδιού για μια ακόμη φορά, όπως μας έμεινε και στην Αγριά και στο Δίστομο, που χάσαμε μία-δύο κλασικές ευκαιρίες και δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ. Σίγουρα και ο αντίπαλος, επειδή ήταν, είναι έμπειρη ομάδα και καλή ομάδα, μας δημιούργησε 2-3 προβλήματα. Αλλά εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα και την προσπάθεια που κάνει η ομάδα μου. Και δυστυχώς η εικόνα των παιχνιδιών με τη βαθμολογική εικόνα είναι στενάχωρη για μας.